Συνεχίζεται ο μεγάλος περίπατος της Αθήνας, αφού το βράδυ του Σαββάτου ξεκίνησαν οι κέρυες παρεμβάσεις στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος. Μάλιστα, έχουμε και τις πρώτες εικόνες από το σημείο. Ο Δήμος Αθηναίων είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε αυτό το νέο και φιλόδοξο σχέδιο, βάσει του αρχικού προγραμματισμού. Έτσι, από χθες, 27 Ιουνίου, βράδυ είχαμε τις πρώτες εργασίες με μπουλντόζες και συνεργεία του Δήμου και σήμερα το πρωί φάνηκαν οι πρώτες εικόνες από το σημείο. Ένα διαφορετικό καλοκαίρι, η πρόγνωση του καιρού μέχρι το τέλος του έντονα καιρικά φαινόμενα. Τα έργα στην πλατεία Συντάγματος ξεκίνησαν λίγα λεπτά μετά από τις 10 μετά μεσημβρίαν το βράδυ του Σαββάτου δίχως μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς και τα οχήματα. Η τροχέα ήταν σε πλήρη ετοιμότητα και ρύθμιζε αποτελεσματικά την κυκλοφορία. Στο σημείο να τονίσουμε, ότι τις τελευταίες ημέρες η κίνηση στο κέντρο είναι έντονη. Δείτε φωτογραφίες, μεγάλος περίπατος της Αθήνας, αυτό είναι το κόστος του. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις μεταξύ των διχασμένων Αθηναίων για το μεγάλο περίπατο, ενώ γνωστό είναι και το κόστος του. Με τεράστιες ζαρντινιέρες, εντυπωσιακά παγκάκια και τεράστια φυτά, ο Δήμος Αθηναίων θα στολίσει προσωρινά τους δρόμους και τις λωρίδες κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας στα σημεία που δημιουργείται ο μεγάλος περίπατος. Ένα έργο κόστος 2 εκατομμυρίων ευρώ που προκαλεί στους Αθηναίους ποικίλες αντιδράσεις, ενώ ο άνθρωπος που τον εμπνεύστηκε εξηγεί το λόγο που γίνονται τώρα τα έργα. Για το μεγάλο περίπατο, ο Δήμος Αθηναίων θα προμηθευτεί 25 ΟΑΣ. Είναι οι υψηλόκορμοι φοίνικες που υπάρχουν εδώ στην είσοδο του Εθνικού Κήπου. Σύμφωνα με το κοστολόγιο του Δήμου Αθηναίου, η τιμή είναι 1.700 ευρώ η μία. Και από τις ουασιγδόνιες, τις ψευδοπιπερίες, αυτά τα φυτά θα τοποθετηθούν σύντομα και κοστίζουν το 1.350 ευρώ. Στην άκρη του μεγάλου περιπάτου οι πολίτες θα κάθονται σε 5 εντυπωσιακά παγκάκια που το καθένα κοστίζει 5.700 ευρώ. Ο Δήμος Αθηναίων θα προμηθευτεί υλικά που θα κλείνουν τους δρόμους προσωρινά ή θα αποκλείουν για τα οχήματα ορισμένες λωρίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να τις αποδώσουν στους πεζούς. Πιρδιβίλς 0 ή Ιβσβιφτσάς 0 ή Βγούμπλε 9 ή Ιου 5 ου Ξιβζοντζεκ και 8 ή 2 Νάγιαξ Β 0 Αιφζου 5 Τζίνις 0 ή 9 Γουα Ιβλικιλμ Βιβιβ 2 Τζι 5 Μπέμερ Παϊ 2 Εφ 0 ο 9 Ουλμνι Βιπς 9 Γουα Ιβλικ Βαμβιουρτιν Λαν Β 29 Μπάτζε Ουαν Μιζου Β 2 Νάγιαξ Β 0 Βέτα Γραμμάρια 0 Ξέτλιπ Διλμπαν Τζέι 0 Ωνς Β 9 Τζέμ Εξπαμπ Μι Βιφτ Γου 9 Ιο Κλικ 0 Ταγ 0 Γλούς Ιβσβιφτσάς 0 ή Γιουρτιν Λαν Β 29 Ναβγι Διο Γικα Γιν 0 Ξουπλούσαξ νουμπιφ 5 ουμλαβγλούζενα ημπενέα τζα 3 ορ 0 άντος μιτμπουεδο ζουλναχιο 6 μιτζεου τζιδιο γικαγι γρουτζετιχτή 2 6 50 ψιτζι ζένα γούντου ιτζνις 0 νιγ 0 εμζου 3 μάντουν συνσία τζικαγιφ 0 γουάι εσ 1 τσι 1 ζε 90 ψιξδουν σκιουτ 2 ή 4 8 ελ 2 λουτ 4 ναγζι 3 τζετ κιου σι δί κιου ιουρτιν λαν β 29 μπάτζεψ β 3 ο 5 κιλομπιτ 3 κα ιουρτιν λαν β 29 ναβγου φουγου 10 πλεμπ 1 σι 2 γο 30 πο 0 και η για αυτό θα τοποθετήσει 22 ζαρντινιέρες, φοίνικας, με διαστάσεις 3x3.0003 ευρώ και κυκλικές ζαρντινιέρες με διάμετρο 3,5 μέτρα και προϋπολογισμό 3.000 ευρώ ή μια 570 ορθογωνικές ζαρντινιέρες από λαμαρίνα. Το κόστος για κάθε μια ανέρχεται σε 550 ευρώ. Αρκετοί πολίτες πάντως, όπως ο συνταξιούχος Δημήτρης Γρηγορίου, που κατέβηκε με τα πόδια από το νέο κόσμο στο κέντρο της Αθήνας, λένε ότι ο μεγάλος περίπατος θα ανακουφίσει την πρωτεύουσα από τα αυτοκίνητα και το κέντρο της Αθήνας θα αποκτήσει την όψη αντίστοιχων ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Το κόστος των 2 εκατομμυρίων της πρώτης φάσης του μεγάλου περιπάτου θα καλυφθεί από τους πόρους του Δήμου Αθηναίων.
Το συνολικό κόστος όμως θα υλοποιηθεί από τους πόρους δημοσίων επενδύσεων, ΕΣΠΑ και άλλες πηγές.